Συλλόγου Αρμονία, κύριος Λιάκος Κωνσταντίνος, σας καλωσορίζει όλους εσάς που είστε απόψε μαζί μας. Ο κύριος Λιάκος. Κυρία Νομάρχης, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Καστοριάς, κύριε Δήμαρχε του Άργου Τσουρεστικού, στρατηγέ μας, κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, εφέτος έχουμε το 5ο φεστιβάλ χορευτικών συγκροτημάτων του νομού Καστοριάς. Όταν πριν ακριβώς 5 χρόνια ξεκινήσαμε με την ιδέα του φεστιβάλ αυτού, ήμασταν βέβαιοι ότι θα γινόταν θεσμός. Ήρθαμε όλοι εδώ για να καμαρώσουμε τα νιάτα, τα ελληνικά νιάτα, τα νιάτα του νομού Καστοριάς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα ανήψα μας, τα αδέρφια μας κτλ. Θα ήταν πιο ευχάριστο εάν είχαμε ακόμη περισσότερα συγκροτήματα. Αλλά ορισμένα τη μια χρονιά σταματάνε, την άλλη επανέρχονται. Ας ευχηθούμε ότι του χρόνου θα έχουμε και τα υπόλοιπα τα οποία δεν ήρθαν εφέτος. Το εφετινό φεστιβάλ, σας παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη λιγάκι ησυχία, για 2 λεπτά, δεν θα μακρηγορήσω, έχει έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Το εφετινό φεστιβάλ γίνεται υπό την αιγίδα της κυρίας Νομάρχη. Η λέξη αιγίδα ίσως να είναι τυπική, ίσως να την έχουμε συνηθίσει ότι υπό την αιγίδα για μια προβολή. Εφέτος, στην περίπτωση αυτή, δεν συμβαίνει αυτό. Θέλουμε και εμείς, σαν φορείς του αρχαιότερου συλλόγου, πολιτιστικού συλλόγου, να απευθύνουμε δημοσίως τις ευχαριστίες μας για τις προσπάθειες που καταβάλει η νομάρχησά μας για την πρόοδο και τα προβλήματα του νομού. Δεν είμαστε κόλακες. Αυτά που λέμε τα εννοούμε. Ευχόμαστε όλες οι νομαρχίες της Ελλάδος να έχουν τόσο δυνατά πρόσωπα για να πάει η Ελλάδα μας μπροστά. Πριν καλέσω την κυρία Νομάρχησα να κηρύξει την έναρξη του φεστιβάλ, θα ακούσετε τη χοροδία και μετά θα προχωρήσουμε στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ.